Ψαλίδες και 45% στα επιδόματα των περισσότερων τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών έρχεται να επιβάλλει το πολυνομό σχέδιο που ψηφίζεται τη Δευτέρα στη Βουλή. Ειδικότερα για το επίδομα παιδιού, προβλέπεται ότι θα καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος. Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, δηλαδή έως 6.000 ευρώ, από 6 έως 10.000 ευρώ και από 10 έως 15.000 ευρώ. Η κυβέρνηση έχει κάνει αλλαγές για τα επιδόματα, τα οικογενειακά, τα οποία τα έχει μετονομάσει και όλα σε επιδόματα παιδιών ουσιαστικά. Έχουν γίνει αυξήσεις σε πολλές κατηγορίες, κυρίως χαμηλών εισοδημάτων και κυρίως για τις οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά. Στη δικιά μας την περίπτωση, και εγώ για αυτήν είμαι υπεύθυνος να μιλήσω, δηλαδή για τις τρίτεκνες οικογένειες, για εισοδήματα μέχρι 13.000 ευρώ υπάρχει μία πολύ μικρή μείωση. Για εισοδήματα από 13.000 και πάνω υπάρχει μία σοβαρή μείωση του επιδόματος, το οποίο πέφτει περίπου μειώνεται κατά 400 ευρώ το χρόνο. Η κυβέρνηση και η πολιτεία γενικά εμφανίζουν όλο το πρόσωπο που έχουν και όλη την πολιτική που έχουν για τις πολύτεκες οικογένειες. Και ξεδιπλώνεται να το πω έτσι καλύτερα, η αντιοικογενειακή, η αντιδημογραφική και να το πω και άλλο, δεν θα τολμήσω να το πω, έχω την εντύπωση ότι και αντιεθνική, θα το πω έτσι με όλη τη σημασία της λέξεως. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι δίκαιο και κατά πόσο συνάδει στην αριστερή πολιτική της κυβέρνησης να παίρνει επιδόματα, ποσό μάλλον, να μειώνει μάλλον τα επιδόματα των πολυτέκνων και με αυτά που παίρνει να ενισχύει το πρώτο και το δεύτερο παιδί. Είμαστε εδώ, ακόμη και αυτές τις μειώσεις, να δούμε πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Αυτή η κυβέρνηση έχει πολιτική για το παιδί. Την ίδια ώρα, τις 900.000 φαίνεται πως αγγίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και τα φυσικά πρόσωπα, δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί και αγρότες που έχουν 50.000 ευρώ χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και δυνητικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Εργασίας, μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση με τις έως 120 δόσεις. Από αυτούς, με χρέη από 20.000 έως 50.000 ευρώ, έχουν περίπου 160.000 ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει για αιτήσεις από τις αρχές Φεβρουαρίου, ενώ στις περιπτώσεις που υπάρχει διακοπή δραστηριότητας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, από το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνουν ότι είναι δυνατή η επανέναρξη με τον ίδιο αριθμό φορολογικού μητρώου. Την ίδια ώρα, νέα δημοσκόπηση έρχεται στη δημοσιότητα από την εταιρεία Mark για λογαριασμό της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Όπως προκύπτει, το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται στις 10,1 ποσοστιαίες μονάδες. Συγκεκριμένα, Νέα Δημοκρατία 29%, ΣΥΡΙΖΑ 18,9%, Κίνημα Αλλαγής 9,1%, Χρυσή Αυγή 6,7%, ΚΚΕ 6,4%, Ένωση Κεντρών 2,6%, Ανεξάρτητη Έλληνες 2,4%, Λαϊκή Ενότητα 1,8% και Πλεύση Ελευθερίας 1,4%. Επίσης, θέμα παραμονής του Κώστα Ζουράρη στην κυβέρνηση έθεσε ο συνάδελφος του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Δημήτρης Καμένος με αφορμή τις προσβλητικές δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης κατά του Ολυμπιακού και του Άρη. «Δεν πάει άλλο με αυτόν, δεν χωράμε και οι δύο», είπε χαρακτηριστικά. Το λέω ξερά, ναι, και αυστηρά. Δηλαδή? Ή εγώ, ή ο Δημήτρης ο Καμένος ή ο Ζουράρης. Δεν χωράμε και οι δύο. Το λέτε στον κύριο Καμένο ή στον κύριο Τσίπρα? Σε όλους. Και στον κύριο Καμένο και στον κύριο Τσίπρα. Αυτό σημαίνει τι, ότι προσβολή δεύτερη στους οπαδούς του Ολυμπιακού και του Άρεως. Ναι. Από τον κύριο Ζουράρη δεν θα ανεχτούμε. Εμείς δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για κανέναν οπαδό άλλης ομάδος. Πόσο μάλλον είμαστε όλοι Έλληνες και τώρα μιλάμε για το μακεδονικό. Με email τριών γραμμών προς τον Πρωθυπουργό Άλεξη Τσίπρα και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, ο Κώστας Ζουράρης υπέβαλε ήδη, όπως του ζητήθηκε, την παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας μετά την κατακραυγή για το παραλήρημα κατά του Ολυμπιακού και του Άρη.